Φίλοι μου, γεια σας. Να μιλήσουμε και πάλι δυνατά και ελληνικά. Πάμε παρακάτω, αγαπητοί φίλοι, και όσοι συντονίστηκαν τώρα, να πούμε ότι αυτή είναι μια ειδική εκπομπή, την οποία όσοι συντονιστήκατε τώρα, θέλω να παρακολουθήσετε με ιδιαίτερη προσοχή. Διότι στην εκπομπή αυτή, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσω όχι για αυτούς που γνωρίζουν τα πάντα για το γιατί και πώς ζουν άμεσά μας και με κλειστά τα μάτια στην κυριολεξία, όταν βγει μια νέα τριλογία όπως αυτή, για παράδειγμα, αγαπητοί φίλοι, τρέχουν κατευθείαν να την πάρουν, κάμερα σε μένα. Αν πάω όμως στον τόμο, η αποκάλυψη τώρα, αγαπητοί φίλοι, είναι ένας τόμος στον οποίο αναλύω αυτά τα οποία ο πολύς ο κόσμος δεν βλέπει. Μην διαβάζετε, λέει, περί αποκαλύψεως, ενώ μιλάμε για τις απόλυτες προφητείες. Γιατί υπάρχουν νεφελήμ του λεγόμενου Μπεν Τζαράχ Μολ, της σύναξης των γιών εκείνων που τολμούν τα πάντα, οι οποίοι καθοδηγούνται από τους λεγόμενους πολέμαρχους Ναχσχραμών, οι οποίοι είναι η μαύρη αδελφότητα και είναι ενάντια στο διάβολο και τους άλλους 36 βασιλείς νεφελήμ. Οι λευκοί, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι και οι μαύροι. Και 72 τα βασίλεια των νεφελήμ, 76. Σωστό. Σηκωθείτε από καρέκλες, διβάνια, κρεβάτια, πολυθρόνες και καναπέδες. 23, 10, 52, 10, 10 η απόλυτη τριλογία. Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Κάμερα σε μένα. Μετά εγώ φταίω που έβγαλα σειρά γιατί και πώς ζουν. Κάμερα σε μένα ξανά. Εγώ λέω ότι κάποιοι ζουν κάτω από τη γη. Εγώ. Αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Διαβάστε αυτό το βιβλίο με προσοχή. Κάθε του κουβέντα, κάθε λέξη, κάθε σειρά, αγαπητοί φίλοι, την τονίζω, την ξεκαθαρίζω. Γιατί έχουμε πολλών ειδών θηρία, δύο θηρία έχει εδώ μέσα και θα τα δείξω ποια είναι τώρα. Λέει για το πρώτο θηρίο που θα βγει από τη θάλασσα, για το δεύτερο θηρίο που θα βγει από τη γη και θα έχει δύο κέρατα σαν του τράγου. Αυτός είναι ο Νεφελήμ Βάλ, βασιλεύς Νεφελήμ Βάλ, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει το θηρίο, δηλαδή ο Αντίχριστος. Ζουν, ανέκαθεν ζουν ανάμεσά μας. Αυτοί, αγαπητοί φίλοι, που κρύβουν κάθε λεπτομέρεια για να μην γίνει φανερή η πραγματική, η πραγματικότητα και η αλήθεια, ποτέ δεν μας ζούσε τα λόγια μου. Σας λέω αυτό που φοβάστε να σκεφτείτε. SOS, SOS, SOS. 1, 2, 3. Η αντίσταση των ανθρώπων. Κάμερα σε μένα. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πρώτα Θεός, τα ξαναλέμε σε επόμενη εκπομπή. Τα μάτια ανοιχτά και ελληνικά. Γεια σας.